και αγόρια. Εδώ φτιάξαμε τυροπιτάκια. Ο τόπος αυτός βγάζει ανθρώπους που έχουν όραμα. Έχουν όραμα, θέλεις και μεράει. Ένα ταξίδι γαστρονομίας, πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης απίλαυσε η αγαπημένη και κατεξοχημένη μαγείρισα Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Συνοδοιπόρησε αυτό το ταξίδι εκπρόσωποι αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η τετραήμερη αυτή επίσκεψη ήταν πρωτοβουλία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εν μέσω της προσπάθειας που γίνεται για την ανάδειξη του νησιού προς τα έξω. Πρώτη επίσκεψη το μεσημέρι της Πέμπτης η Σκάλα Καλονής, η πατρίδα της Σαρδέλας και η λιμνοθάλασσα του Αριστοτέλη. Στη συνέχεια, επίσκεψη στην επιβλητική Πέτρα και στο μαγικό Μόλιβο, στο οποίο τα στενά πραγματικά τα κινητά όλων δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζουν τις ομορφιές του. Μπορείς γιατί φτιάχνετε εδώ και αγόρια. Φτιάχνουμε κρεμμυδοκεφτέδες. Τέλεια, κρεμμυδοκεφτέδες. Παραδοσιακή εδώ. Εσύ, Ρούγλα, τι κρατάς εκεί? Εδώ φτιάξαμε τυροπιτάκια. Με φέτα και μυζήθρα εδώ από τη Λέσβο. Τώρα έχουμε ντολμαδάκια για λαντζί. Παναγία μου. Βρισκόμαστε στη Λέσβο, στο Μόλιβο, πίσω μου βλέπετε και το κάστρο. Σκοτίνιασε τώρα, έβρεχε όλη μέρα, δεν μας πειράζει, είναι φανταστικά, περνάμε υπέροχα, γνωρίζουμε τον κόσμο, γνωρίζουμε τους τόπους της Λέσβου και πραγματικά είμαστε όλη η ομάδα, έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ανυπομονώ για τα επόμενα και να δοκιμάσω και ωραίες γεύσεις. Ο φιλόξενος κόσμος, τα παραδοσιακά καλντερίμια, το επιβλητικό κάστρο και η άψογη αρχιτεκτονική του κέρδισαν τους πάντες, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο αυτή την τετραήμερη επίσκεψη. Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε! Η δεύτερη μέρα χρωματίστηκε από την επαναληπτή Αγιάσο. Το χωριό του Κάστανου, των Ξυλόγλυπτων, της Βασιλόπιτας, της παράδοσης, της τέχνης των βοτάνων και των σωροπιαστών. Φυσικά, δεν θα μπορούσε η Αργυρό Μπαρμπαρίγου και όλοι οι άλλοι καλεσμένοι να μην μάθουν για το Παγιαβλέλ, το Καϊνάρι και την ιστορική Παναγία της Αγιάσου. Σήμερα τα έχουμε φτιάξει με κοιμά μοσχάρι. Έχουμε βάλει μέσα ντομάτα φρέσκια, κρεμμυδάκι όχι φρέσκο, μαϊντανό, το ριζάκι, λαδάκι και αλατάκι. Ωραία. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Καμάτης είναι ο τελευταίος μαθητής του Κουρτζή, της οικογένειας Κουρτζή που είχαν τα κεραμικά στην Αγιά. Χαρακτηριστικά. Αχ, ναι, καλέ. Αυτό. Ναι, τα έχω ξαναδεί. Μπράβο. Η κουκουβάγια. Τι λες. Εδώ. Ο κόκορας εδώ. Αυτό. Λατσέντα. Λέσβου, συγκλονιστική. Είμαστε στον παραδοσιακό φούρνο. Στο ρολό από πάνω το λέτε ρολό μπακλαβά ή το έχετε όνομα? Εδώ. Όχι, ρολό μπακλαβά. Κοιτάξτε, το λέω όχι στους ανθρώπους εδώ στο νησί, στους υπόλοιπους που ζούμε εκτός. Η μπουγάτσα, κοιτάξτε τι όμορφη που είναι, αλλιώτικη. Μπουγάτσα είναι αλλιώτικη, είναι στριφτή και σιροπιαστή. Μόλις την ξεφούρνησε. Πόσες ώρες την έψινες? Περίπου 5 με 6 ώρες. 5 με 6 ώρες, παιδιά. Κοιτάξτε μια βασιλόπιτα. Αυτή είναι βασιλόπιτα. Είναι γλυκιά και αλμυρή μαζί. Έχει 45 στρώσεις. Πόσες να τράω εδώ? 45 στρώσεις γίνεται με ντομάτι. Απίστευτη. Πραγματικά δεν φτάνουν 3 μέρες. Για μένα, δηλαδή θα ήθελα να έρθω 15 μέρες να καθίσω, να το δω λίγο-λίγο και να γνωρίσω από κοντά όλες τις γεύσεις αυτού του τόπου, γιατί πραγματικά κάθε χωριό έχει διαφορετικές συνταγές. Με προκαλεί τρομερή εντύπωση.
Τη σκυτάλη σε αυτό το ταξίδι στη Λέσβο πήρε το μοναδικό μουσείο του απολιθωμένου δάσους στο Σίγρι. Οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν με αυτό που συνέβαινε στη Λέσβο πριν εκατομμύρια χρόνια. Ρωτούσαν συνεχώς λεπτομέρειες, καθώς παράλληλα αντίκριζαν τα μοναδικά απολιθώματα που είχαν μπροστά τους. Η τελευταία ημέρα ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Μιας και τα αγκομιαστικά σχόλια όλων εκτινάχθηκαν με την επίσκεψη στην πατρίδα του Ούζου, το Πλωμάρι. Ήταν ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι, το οποίο συνέδεε, τι θα συνέδεε, Δύση με Ανατολή. Κανένας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το άρωμα του γλυκάνισου Λισβορίου. Εντάξει, μαδάκια. Όλα τοπικά προϊόντα. Όλα τοπικά προϊόντα. Γεια σας. Γεια σας. Είσαι εξαιρετική. Σήμερα μας είχε μια έκπληξη. Η Περιφέρεια Βορείου Ηλίου μας επεφύλασε μια έκπληξη. Βρισκόμαστε στο αποστακτήριο του Ισιδώρου Αρβανίτη. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε όλοι πάρα πολύ. Καταρχήν, εδώ μέσα που είμαστε δεν είναι μουσιακός χώρος, γιατί στην αρχή νομίζαμε ότι είναι μουσιακός χώρος. Είναι οι Άμβικες, οι Χάλκινοι, αυτοί που εδώ και εκατοντάδες χρόνια έφτιαχναν ούζο και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα μέσα στους ίδιους Άμβικες να αποστάσουν ούζο. Εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από την παρουσίαση που έχουν στις οθόνες με τον Ισίδωρο Αρβανίτη να μας μιλάει για το όραμά του και βλέπουμε πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος αυτός στην εποχή εκείνη. Ακόμη και το λογότυπο που διάλεξε ήταν πολύ μπροστά, ήταν πολύ ροκ για την εποχή του. Και βλέπεις ότι ο τόπος αυτός βγάζει ανθρώπους που έχουν όραμα. Έχουν όραμα θέλεις και μεράκι. Το είδαμε σε πολλά σημεία του νησιού. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, παρόλο που υπάρχει γραμμή παραγωγής μέσα, εμφιάλωση 10.000 φιάλων την ώρα, εδώ δεν είναι εργοστάσιο, είναι αποστακτήριο. Παράγουν τέχνη με μεράκι, αφού χρειάζονται 18 ημέρες για να μπει το ούζο σε ένα μπουκαλάκι. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Έφαγα και ένα λουκουμάκι ούζο. Α, ξέχασα το δαμόνι. Αξίζει να σημειώσουμε πως Αργυρό Μπαρμπαρίγου και όλοι οι καλεσμένοι επισκέφθηκαν επίσης για φαγητό τα Βατερά, την Ερεσό, την Μυτιλίνη, ενώ έκαναν μια στάση στο συνεταιρισμό Μεσοτόπου μαθαίνοντας για τα μοναδικά αμυγδαλωτά. Επίσης, η Αργυρό Μπαρμπαρίγου, με αφορμή συγγενικό της πρόσωπο, έκανε βόλτα και στην πλατεία της Καλονής. Και αν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τίτλο από το διπορικό που κάναμε και εμείς μαζί με την αγαπημένη Αργυρό και τους συναδέλφους από την Αθήνα, θα ήταν το εξής. Η Λέσβος είναι ένα κράμα νησιωτικής, ελληνικής και μικρασιατικής κουζίνας. Εδώ βλέπεις μεράκι, όπου και αν κοιτάξεις, στους ανθρώπους τους ίδιους.